Βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα πρώτον για να επισκεφθώ το φίλο μου δήμαρχο τον Αλέξανδρο τον Πνευματικό για την καινούρια του θητεία και να του ευχηθώ καλή συνοδοιπορία μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, γιατί και εγώ επανεξελέγει πάλι στο Δήμο το δικό μου, στο Δήμο Μάδρας της Ηλίας. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε από κοινού όλοι οι όμορφοι Δήμοι και οι Δήμοι που εμπλεκόμεθα σε θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Όπως ξέρετε, ο ΣΠΟΑΚ είναι το ιδιαίτερο κοινό όργανο που μέσα από τις δράσεις του προσπαθεί να κρατήσει το κορινθιακό αμόλυντο και κάνουμε μια γενική εποπτεία. Έχουμε ρίξει όλο το βάρος μας, ευαισθητοποιημένοι πάντα και ιεραρχώντας τα πράγματα και βάζοντας πάντα το υγρό στοιχείο που έχουμε σε σειρά ιεράρχης πρώτο για να μπορέσουμε να πάμε σε βήματα τα οποία θα είναι ωφέλιμα και για την επισκεψιμότητα του κάθε πολίτου, του κάθε λουόμενου, αλλά και να μπορούμε όλο αυτό το οικοσύστημα, το υποθαλάσσιο οικοσύστημα, να το κρατήσουμε στα επίπεδα που του πρέπει. Παρακολουθούμε, όπως ξέρετε, μέσα από προγενέστερες συναντήσεις που έχουμε κάνει και σε μια συνάντηση που κάναμε σε μια διημερίδα στην Πάτρα, είχαμε ρίξει όλο το βάρος να κρατήσουμε το κορινθιακό αμόλυντο. Έχουμε βάλει τους επιστήμονες του είδους και ιδιαίτερα το Πολυτεχνείο, όπου με βαθισκάφος παρακολουθεί όλη την χλωρίδα του κόλπου, και μέσα από αυτή την παρακολούθηση εμείς εποπτεύουμε κάθε έναν ο οποίος είναι ή επιστρέπει τον κόλπο ή διοχετεύει μέσα στον κόλπο τα οποιαδήποτε και αναποθέτει οτιδήποτε στοιχεία τα οποία θα μπορεί να είναι επιβαρυντικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχε μια αλουμίνα η οποία είναι ήταν στα αντίκερα. Έγινε εναπόθεση όλων των αποβλήτων μέσα στο υγρό στοιχείο. Εκεί δώσαμε ιδιαίτερο βάρος και όλα πλέον τα παράγωγα που προκύπτουν μέσα από την επεξεργασία των μετάλλων και όχι μόνο, είναι πλέον σε στερεά μορφή και αναποτίθεται έξω στο χερσαίο κομμάτι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάναμε. Και το άλλο σημαντικό βήμα που θα κάνουμε είναι, και είχαμε και τη σύμφωνη γνώμη του φίλου μου, του Δημάρχου, του Αλέξανδρου Πνευματικού, και ήταν μια παλιά του πρόταση, την οποία δικαιοποιήθηκα εγώ και την υιοθέτησα και την πρότεινα πρόταση, να πάμε να απεγκλωβίσουμε τον κόλπο από τις μηχανότρατες, από τα μεγάλα σκάφη του όποιου βεληνικούς που επιβαρύνουν τον κόλπο, να πάμε να κάνουμε τον κόλπο, να κάνουμε εφαρμόσουμε μια ρεσταγική αλία σε τρίμηνη πορεία, να διοργανώνουμε εστιοπλοϊκούς αγώνες και να πιστέψουμε όλο τον κόλπο μέσα και να δώσουμε στο κορινθιακό τη βαρύτητα που του πρέπει. Απομακρύνοντας κάθε τι το οποίο είναι επιβλαβές, διότι όπως ξέρετε ο κορινθιακός είναι το στολίδι, είναι το μικρό Αιγαίο μέσα από τη μικρογραφία που προκύπτει και είναι κάτι που εμείς ως εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε ρίξει ιδιαίτερο βάρος να το κρατήσουμε στα επίπεδα που του πρέπει και να το κρατήσουμε καθαρό, ώστε να έχουμε τα εχέγγυα ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα ωφέλιμη και θα είναι μια μέρα η οποία δεν θα έρχεται καθημερινά που προσθέτει προβλήματα, αλλά θα έρχεται καθημερινά που θα φέρει προβλήματα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν συνεδριάζουμε σε άτακτα χρονικά διαστήματα και όσες φορές χρειαστεί, καταγράφοντας τα προβλήματα, συνεργαζόμενοι με όλους τους φορείς και μέσα από εκεί είμαστε δέχτες της μεταφορής των μηνυμάτων προς τα υπερκείμενα όργανα, είτε λέγονται κοινοβούλια είτε λέγονται ευρωπαϊκά κοινοβούλια, για να μπορέσουμε να στείλουμε το δικό μας μήνυμα για να μπορεί να έχει συνέχεια ο τόπος. Αυτό το σκεπτικό λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή τη συνεδρίαση. Υπάρχουν κάποια θέματα μερίσια διάταξης, υπάρχουν κάποια θέματα έξω από τη μερίσια διάταξη, τα οποία τα συζητούμε και μέσα από εκεί σεβόμαι πάντα την πλειοψηφία του Συμβουλίου, κάνουμε τις οποιασδήποτε κινήσεις για την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα με αυτά τα λίγα να σας ευχαριστήσω που παρευρίσκεται σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι πολύ ωφέλιμη αυτή η παρουσία σας και πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν τελειώνουμε εδώ, από εδώ ξεκινούμε για να πάμε στα επόμενα βήματα για την επόμενη πενταετία μας με γνώμονα πάντα την συλλογική προσπάθεια ολωνών. Διότι το οτιδήποτε προκύπτει δεν είναι απόρρια ενός και μόνο ατόμου, είναι απόρρια ολωνών μας. Δεν είναι απόρρια του Δημάρχου, είναι απόρρια του Δημάρχου, των συνεργατών του και όλων των ενεργών πολιτών, διότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο πλέον ωφέλιμος πολίτης. Και θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια, τη συλλογική προσπάθεια, που είναι αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά, βλέποντας την ιδιαιτερότητα των καιρών, να προχωρήσουμε μέσα από συνεργασίες να μπορούν να λύσουν προβλήματα που χρονίζουν δεκαετίες ή και παραπάνω. Η σημερινή συνεδρίαση, όπως και οι άλλες που έχουν γίνει κατά κάθε μήνα που συνεδριάζουμε, είναι μια σημαντική συνεδρίαση. Θα ασχοληθούμε με τουλάχιστον τρία σοβαρά θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κάνει εκτεταμένες αμολυψίες από ποτάμια
από την Αιγιαλία μέχρι και το Ξυλόκαστρο, που πιστεύω ότι θα έχουν επιπλέον περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη του Κορινθιακού. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Κορινθιακού είναι η διάβρωση των ακτών. Αυτές οι απολύψεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια συντέλεσαν να έχουμε πολύ πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, γιατί σταματάει η στερεοπαροχή από τους χυμάρους και τα ποτάμια για πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το Αίγιο μέχρι και την Κόρινθο, υπάρχουν ισχυρές διαβρώσεις που φτάνουν ακόμα και 100 μέτρα εσωτερικά από την παλιά γραμμή του Αιγιαλού και της παραλίας. Δηλαδή, εκεί που έχουμε και στοιχεία, μιλάμε για κομμάτια της παλαιάς Αττικής Οδού, που έγινε τον 19ο αιώνα, που ήταν 100 και πλέον μέτρα ο δρόμος από τη θάλασσα. Σήμερα σε πολλά σημεία και στο Δερβαίνι αλλά και στην Κόρινθο πλέον αυτός ο δρόμος είναι πάνω από τη θάλασσα. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτραπεί αυτή η αμολυψία από χυμάρους και ποτάμια, και εκεί πιστεύω ότι θα καταφύγουμε στη δικαιοσύνη και θα το καταφέρουμε. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα LIFE, και αφορά μια πρόταση δική μας η οποία θα έχει να κάνει και με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, αλλά και δράσεις που πρέπει να αναλυθούν το προσεχή διάστημα για να μείνει ο Κορινθιακός μια θάλασσα καθαρή, μια θάλασσα η οποία θα είναι αηφόρος, να υπάρχουν και άλλους εκπροσώπους από οικολογικές οργανώσεις. Τους είχαμε δεχθεί, είχαμε ακούσει απόψεις τους και είχαμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά θέματα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, και πιστεύω ότι το παράδειγμά του θα τα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι εδώ από την περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από τους δήμους του Κορινθιακού κόλπου, να ακολουθήσουν τα βήματά του, που με πολύ αγώνα, με σεμνότητα, αλλά και αποτελεσματικότητα κατάφερε πάρα πολλά τα προηγούμενα χρόνια.